Σε δηλώσει βόμβα προχώρησε ο Βρετανό Υπουργό Άμυνα, ο οποίο μιλάει προκάλυπτα για νέα ροή μεταναστών προ την Ελλάδα. Οι Ταλιμπάν έχουν τον έλεγχο του Αφγανιστάν, αλλά η Βρετανία δεν θα επιστρέψει εκεί για να πολεμήσει, δήλωσε σήμερα ο Υπουργό Άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου. Μετά από έναν 20ετή πόλεμο που σκότωσε 457 Βρετανού στρατιώτε, ο Μπεν Ουάλας παραδέχτηκε τα εξή. Στο τέλος της ημέρας δεν είναι αυτό που κανείς από εμάς ήθελε. Και ομολόγησε ότι δεν θα σωθούν πολλοί Αφγανοί λέγοντα τα εξή. Θα μείνουν αρκετοί άνθρωποι πίσω. Ορισμένοι μπορούν να καταλήξουν σε καταβλισμούς προσφύγων στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια όλοι ξέρουν που θα πάνε οι μετανάστες. Μήπως η κυβέρνηση πρέπει να δει αυτό το βίντεο. Την ίδια στιγμή αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Τουρκίας καθώς πλέον ξεδιάντροπα παραδέχονται ότι στηρίζουν τους Ταλιμπάν. Το δεξιχέρι του Ερντογάν, τη Βλέτ Μπαχτσελή, έκανε γραπτή δήλωση και αξιολόγησε τι εξελίξει του Αφγανιστάν. Οι δηλώσει του Μπαχτσελή έχουν ω εξή. Σήμερα οι υπεριαλιστικέ χώρε που παίζουν με την κοινωνική ισορροπία και τι αξίε αυτή τη χώρα έχασαν. Νόμιζαν ότι έφεραν την ελευθερία και τη δημοκρατία στο Αφγανιστάν. Είναι απαραίτητο για την Τουρκία να επιτύχει στην περιοχή θα είναι αδιανόητο για το στρατό μας να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν. Η επιστροφή σημαίνει ότι θέτει σε κίνδυνο τη γεωγραφία της Ανατολίας. Ο πρέσβης μας στην Καμπούλ και άλλοι διπλωμάτες θα πρέπει να συνεχίσουν την παρουσία τους στο Αφγανιστάν με αποφασιστικότητα. Κάθε επιλογή πρέπει να εξεταστεί, συμπεριλαμβανομένη στις διαπραγμάτευσεις με τους Ταλιμπάν. Ταυτόχρονα το τουρκικό εθνικό σοσιαλιστικό κόμμα της πατρίδας ανέφερε τα εξή. Οι Ταλιμπάν ξεκίνησαν τον ενοπλό αγώνα του ενάντια στον υπεριαλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμάς.